Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα έφτασε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου συνοδευόμενη από το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λεωνίδα Ρουμπάτη, από το διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη και από τον βουλευτή Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανο Γκίκα, επισκέφθηκε τις κλινικές του Ιδρύματος και τα εργαστήρια, συζήτησε με τη διοίκησή του και με τα σωματεία εργαζομένων σε αυτό και στη συνέχεια έδωσε συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια της οποίας δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων στο ίδιο κλίμα με εκείνο που αντιμετώπισε καθ' όλη την παραμονή της στο νοσοκομείο. Όπως τόνισε, οι παρετήσεις γιατρών είναι δυσάρεστο να συμβαίνουν και στην πραγματικότητα δεν είναι συχνό φαινόμενο στα νοσοκομεία. Επομένως, θα πρέπει να εξεταστεί γιατί υπήρξαν αυτές. Υπογράμμισε πάντως ότι επί της παρούσας κυβέρνησης προκηρύχθηκαν για το νοσοκομείο της Κέρκυρας 35 θέσεις γιατρών και έχουν έρθει 200 άτομα προσωπικό, παρόλο που κάποια από αυτά έχουν ήδη αποχωρήσει, ενώ ανακοινώθηκαν και οι 52 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Σημείωσε ότι αμέσως μόλις έγινε το αίτημα ένταξης της Κέρκυρας στην πρώτη προβληματική ζώνη, το Υπουργείο ανταποκρίθηκε κάνοντας δεκτό το αίτημα. Δεχόμενοι πιεστικές ερωτήσεις σε σχέση με τη διοίκηση του νοσοκομείου και για την προοπτική αντικατάστασή της, η κυρία Γκάγκα ενημέρωσε ότι δεν έχουν γίνει ακόμη οι αξιολογήσεις για τους διοικητές, διαδικασία για την οποία την ευθύνη έχει ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας. Παρατήρησε ωστόσο ότι τα θέματα είναι πολύπλευρα και δεν είναι μόνο θέμα διοίκησης, αν και εξέφρασε κατηγορηματικά τη θέση του Υπουργείου ότι δεν επιθυμεί τα εντέλεσθε. Υπήρχαν παρετήσεις που μας στεναχωρούν, γιατί δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά στα νοσοκομεία. Και άρα πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται και γιατί έχουμε τις παρετήσεις. Έχω διαφορετικές απόψεις, είμαστε στη μέση των συζητήσεων, δεν μπορώ να σας πω τελικές. Γιατί ακόμα είμαστε στη θέση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτό το χρόνο που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκηρύχθηκαν 35 θέσεις γιατρών για το νοσοκομείο. Και βέβαια έχει έρθει περίπου 200 άτομα συνολικά σε προσωπικό, παρόλο που κάποιοι έχουν φύγει. Δίνουμε μόνιμες 52 θέσεις νοσηλευτών και με τις καινούριες προκηρύξεις του 23 θα ξαναδούμε αν χρειάζεται κάτι. Το βασικό θέμα είναι να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα που κάνει τους γιατρούς να παρετούνται και πώς μπορούμε να το λύσουμε καλύτερα. Παρετήθηκαν δύο συνάδελφοι παθολόγοι πρόσφατα και προκηρύξαμε ήδη αυτές τις δύο θέσεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχουμε το νου μας, έχουμε το νου μας και θέλουμε να βοηθήσουμε το νοσοκομείο πολύ. Με κάθε τρόπο. Έγινε έτοιμα για να γίνει Κέρκυρα Άγωνο Α, έγινε Κέρκυρα Άγωνο Α, χωρίς δεύτερη συζήτηση από το Υπουργείο. Άρα, αυτό είναι ένα ισχυρό κίνητρο που λειτουργεί. Από εκεί και πέρα, μπορεί η Περιφέρεια και ο Δήμος να βοηθήσει με επίδομα στέγης, που συνήθως το κάνουν, με επίδομα μετεγκατάστασης επίσης που έχουμε συζητήσει. Άρα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε τα νοσοκομεία και φυσικά το νοσοκομείο της Κέρκυρας, που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο, σε ένα νησί με πολύ πληθυσμό. Για το θέμα της διοίκησης του νοσοκομείου που συζητείτε, αν θα γίνει αντικατάσταση. Αυτό είναι θέμα, κοιτάξτε, υπάρχει μια διαδικασία αξιολογήσεων που την τρέχει ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας. Και είναι σε μια φάση αξιολογήσεων, δεν μπορώ να σας πω. Εάν έχουμε κάτι διαφορετικό θα σας το πω. Τα θέματα είναι πολύπλευρα, δεν είναι θέμα διοίκησης, είναι θέμα συνολικό. Άρα υπάρχει, κοιτάξτε, η Ελλάδα πέρασε μια οικονομική κρίση βαριά που άτιασε τα νοσοκομεία για πολλά χρόνια, για πάνω από 10 χρόνια. Πάνω σε αυτό ήρθε η πανδημία. Σε ένα προσωπικό που ήταν ήδη κουρασμένο και, αν θέλετε, ήρθε προσωπικό επιπλέον. Ήδη έχουμε στο ΕΣΥ αυτή τη στιγμή 14.000 περισσότερα άτομα από ό,τι είχαμε πριν την πανδημία. Αλλά δεν πάβουν να δούλεψαν όλοι σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, που μηδένισαν τις αντοχές. Άρα είναι μια περίοδος που πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ, πώς να σας πω, και συνδιαλλακτική και υπομονετική. Τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, αλλά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Έχουμε θέματα με ειδικότητες οι οποίες δεν βρίσκουμε ανθρώπους. Δηλαδή, αναισθησιολογία, ξέρετε ότι έχουμε δώσει ήδη κίνητρα, δίνουμε τώρα στην επίγουσα ιατρική, για να μπορούμε να έχουμε αυτές τις ειδικότητες στις οποίες πονάει ο κόσμος. Για να μπορούν να τρέξουν γρήγορα τα χειρουργεία, για να μπορεί να αντιμετωπίσετε ο κάθε άνθρωπος που έχετε με οποιοδήποτε επίγον πρόβλημα σωστά, άμεσα. Άρα, αυτά τα προχωράμε. Αλλά η ιατρική θέλει από 2 έως 5 χρόνια εκπαιδεύσεις. Δεν γίνεται να τα κάνουμε επειδή το αποφασίσαμε σήμερα να γίνει αύριο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι οι λύσεις έχουν ξεκινήσει ήδη, θα προχωρήσουμε και θα είναι καλύτερα όλα τα πράγματα για όλους. Κύριε Υπουργέ, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο υπήρξε και υπήρξε λίγο για τις παρετήσεις κάποιων από τους γιατρούς, αλλά είναι μια μαρτυρία που κάνουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά εντέλεσθε και μάλιστα ανθρώπους, για παράδειγμα, γιατρός, ο οποίος έρχεται μετά από 24 ώρες βάρδια και 8 ώρες βάρδια. Δεν θέλουμε να έχουμε εντέλεσθε. Αυτό μπορώ να σας το πω κατηγορηματικά, δεν θέλουμε να έχουμε εντέλεσθε.